Έχουμε κοντά μας όμως τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο, έναν από τους καλύτερους παίκτες του Εθνικού σήμερα. Γιάννη, πώς είδες την ομάδα σε αυτό το παιχνίδι και πώς είδες τη Λάρισα, εν συγκρίση φυσικά με τις πολλές αγωνιστικότητες που έχει παίξει μέχρι τώρα? Κοίταξε να δεις. Η Λάρισα έπαιξε το παιχνίδι της. Εγώ την ξέρω χρόνια τη Λάρισα, καλή ομάδα. Πίστευα ότι θα παίξει τόσο καλή μπάλα. Εδώ πέρα στο Καραϊσκάκι, εγώ 4 χρόνια που την έχω αντιμετωπίσει, δεν την έχω κερδίσει ποτέ. Ποτέ δεν έχει κερδίσει η ομάδα μας τη Λάρισα. Κέρδισε, μπράβο της. Και εμείς πλέον μπήκαμε σε μεγάλες περιπέτειες. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Συγχαρητήρια στα παιδιά της Λάρισας. Παίξαν αυτό που έπρεπε να παίξουν. Και για μας τώρα ο δρόμος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Να σε ρωτήσω κάτι για το οποίο είναι λίγο λεπτό το ζήτημα. Πιστεύεις, αν και δεν νομίζω να ήσουν σε τέτοια θέση που να έλεγχε κάπως στη φάση, ότι το τρίτο γκολ της Λάρισας, όπως διαμαρτύρονται οι φίλοι του Εθνικού και οι παράγοντες, ότι προήρθε από θέση offside? Εγώ δεν είδα καλά τη φάση, γιατί με έχει τραβήξει ο Ντραγκόλοφ προς το κέντρο. Οι συνάδελφοι μου έτρεξαν, διαμαρτυρήθηκαν για το offside και ειδικά ο τελευταίος παίχτης μας, ο Μαυρέας. Δεν μπορώ να κρίνω. Σέβομαι κάθε κρίση του Λάρισμαν και του διαιτητή. Γι' αυτό και πιστεύω ότι στα γήπεδα είμαι πολύ καλός χαρακτήρας και σωστός στις αποφάσεις του διαιτητή. Πιστεύεις ότι ένας νέος ποδοσφαιριστής στη Λάρισα μπορεί να κάνει καριέρα σε μια τέτοια ομάδα όπως είναι η ΑΕΛ? Νέος ποδοσφαιριστής που... σε ηλικία εννοώ. Βέβαια, η Λάρισα καταρχήν βγάζει ποδοσφαιριστές, ο νομός Λαρίσης. Και μπράβο, συγχαρητήρια στον ΟΜΟ που έχει τέτοιους πολύ καλούς παίκτες και πιστεύω ότι θα βγουν και άλλοι καραπιάλιδες και άλλοι κολομητρούσιδες και τσιόλιδες και αυτή η παλιά φρουρά όπως ο Βαλαόρας κτλ. Πάντα η Λάρισα είναι μια μεγάλη ομάδα. Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε στα αποδυτήρια του Σταδίου Καραϊσκάκη και έχουμε κοντά μας τον αρχηγό της Λάρισας, τον Βασίλη Καραπιάλη. Βασίλη, σήμερα η ΑΕΛ κατάφερε να πετύχει μια σπουδαία, πιο πολύ πτωνοτική νίκη εκτός έδρας, την πρώτη της φέτος, παίζοντας πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο σε ορισμένα τακτικά χρονικά διαστήματα. Πιστεύεις ότι η ομάδα αρχίζει να ξαναβρίσκει τον καλό της αυτό? Σίγουρα όλη την εβδομάδα είχαμε αρκετά προβλήματα μετά τον αποκλεισμό μας από το κύπελλο. Καθίσαμε κάτω, συζητήσαμε ποδοσφαιριστές με τον προπονητή και είπαμε ότι ήρθε η ώρα που πρέπει να αρχίσει η Λάρισα να κάνει κάτι στο πρωτάθλημα. Έπρεπε να μαζέψουμε εκτός έδρας βαθμούς. Με αυτό το σκοπό ξεκινήσαμε και ήρθαμε στο Καραϊσκάκη να παίξουμε ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι παίξαμε αρκετά καλά. Μπορούσαμε να είχαμε χάσει και το παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε. Η νίκη μας είναι δίκη, σίγουρα. Περισσότερο αυτό είναι μια ψυχολογική νίκη που θα βοηθήσει την ομάδα στην παρακάτω πορεία. Τώρα σίγουρα θα πάμε με άλλο αέρα στη Λιβαδιά και ο σκοπός μας και εκεί είναι να κάνουμε 2 βαθμοί. Πιστεύω ότι το μέλλον μας ανήκει. Και έχουμε ελπίδες ακόμη να πάρουμε μια θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Αν αναλογιστούμε ότι έχουμε Ηρακλή στη Λάρισα και θα το κερδίσουμε. Θέλω να πεις λίγο τη γνώμη σου για το τρίτο γκολ της Λάρισας, της ΑΕΛ, της ομάδας σου, το οποίο αφισβητήθηκε, όπως είδες και εσύ, δημιούργησαν και επεισόδια οι φίλοι και οι παράγοντες του Εθνικού, στους διαιτητές. Δεν ξέρω αν ήσουν σε τέτοια θέση που να το έβλεπες, αλλά εμείς πάνω από τα θεωρία του είδαμε σε καθαρό. Ποια είναι η γνώμη σου? Όχι, εγώ έκανα την παλιά στο Τσιμπίνη και νομίζω ότι ο Τσιμπίνης θα βγει από πίσω. Είναι καθαρή περίπτωση. Δεν υπάρχει θέμα offside, αλλά. Τι να πω εγώ για τη διαιτησία, φέτος έχουμε πάρα πολλά παράπονα και μας έχει αδικήσει κατακόρυφα η διαιτησία. Σήμερα πιστεύω ότι έπαιξε αρκετά καλά ο κύριος Βασιλάκης. Εντάξει, μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι. Κάτι για τους φιλάθλους της Λάρισας που είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από τις εμφανίσεις σας φέτος? Σίγουρα τους έχουμε επικράνει, αυτό είναι αναμφισβήτητα. Τώρα που είναι τα δύσκολα, όλοι πρέπει να βοηθήσουν να βγει η ομάδα από το αδιέξοδο. Εμείς από τη μεριά μας, από τους ποδοσφαιριστές, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Και το καλύτερο θα είναι μία θέση στην Ευρώπη. Το λέω αυτό ακόμη που είμαστε αρκετά πίσω. Μία θέση στην Ευρώπη θα είναι ό,τι καλύτερο. Το πιστεύεις? Το πιστεύω, γιατί να μην το πιστεύω. Ο Ηρακλής έχασε σήμερα, έχουμε κάποια διαφορά. Μπορούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Όλοι μαζί πρέπει να βγάλουμε τη Λάρισα από το αδιέξοδο. Φίλαθλοι και παράγοντες. Ζητάς δηλαδή την υποστήριξη των φιλάθλων σε αυτή την ίστατη στιγμή? Σίγουρα, ναι. Στο ευχόμαστε και ευχαριστούμε, Βασίλη. Εγώ ευχαριστώ.